Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε μπακαλιαράκια στο φούρνο με λαχανικά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό και πάρα πολύ νόστιμο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ έχω ένα μεγάλο κρεμμύδι, θα το κόψω στη μέση. Σε ένα ταψί 25x35 θα ρίξω μπόλικο ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια περίπου. Θα προσθέσω τα κρεμμύδια που κόψαμε, έτσι τα ανοίγουμε και λίγο. Θα κόψω 3 μικρά καρότα. Θα κόψω 2 κολοκυθάκια. 3 πατάτες. Τρεις σκελίδες σκόρδο. Μέσα κι αυτό. Θα ρίξω 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ. 300 γραμμάρια ζωμό λαχανικών. Φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Αλάτι. Ρίγανη. Και ανακατεύουμε όλα τα υλικά πάρα πολύ καλά. Τώρα θα κλείσω με το καπάκι του. Εσείς φυσικά αν δεν έχετε καπάκι μπορείτε να βάλετε μία λαδόκολλα και ένα αλουμινόχαρτο να το κλείσετε πάρα πολύ καλά και να το ψήσετε έτσι. Οπότε τώρα θα ψήσω στους 180 βαθμούς σε καλά προθερμασμένο φούρνο για περίπου 30 με 40 λεπτά μέχρι που να μαλακώσει και η πατάτα που είναι και το πιο δύσκολο λαχανικό. Βγάλαμε τα λαχανικά μας από το φούρνο. Έχουμε καθαρίσει τα μπακαλιαράκια και πάμε τώρα να αλατίσουμε. Θα ανοίξω το καπάκι για να βάλουμε τα ψάρια. Οπότε τώρα πάμε να τα βάλουμε πάνω από τα λαχανικά μας και θα τα βάλουμε έτσι διαγώνια. Και τέλος ρίχνω λίγο ελαιόλαδο πάνω από τα ψάρια. Και το βάζουμε για ψήσιμο για 30 με 40 λεπτά ακόμη. Το φαγητό μας είναι έτοιμο και πάμε να σερβίρουμε. Φτιάξτε αυτό το υπέροχο φαγητό, μπακαλιαράκια με λαχανικά στο φούρνο και είμαι σίγουρος ότι θα το φτιάχνετε ξανά και ξανά. Ακολουθήστε για περισσότερες εύκολες και νόστιμες συνταγές.